Πριν από περίπου 2 χρόνια, μαζί με την ακρίβεια στη ζωή εκατομμυρίων νοικοκυριών, μπήκαν και τα διάφορα ΠΑΣ, οι έκτακτες δηλαδή παροχές της κυβέρνησης, που στόχο είχαν να καλύψουν μέρος έστω των απολειών που είχαν υποστεί στις τσέπες τους οι πολίτες λόγω της σημαντικής και παρατεταμένης ακρίβειας. Οι ραγδαίες αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος, στα καύσιμα και στα τρόφιμα οδήγησαν το κυβερνητικό επιτελείο να ανακοινώνει το ένα ΠΑΣ μετά το άλλο. Τώρα να βγάλεις επιδόματα, γιατί εννοώ εξαθλιώνεις τον κόσμο? Αυτή είναι η άποψή μου εμένα προσωπικά. Εκατομμύρια πολίτες στην Ελλάδα την τελευταία τριετία έχουν επιδοθεί στο κυνήγι επιδομάτων, επιταγών ακρίβειας, διαφόρων τύπου ΠΑΣ, vouchers, έκτακτων ενισχύσεων, αλλά και ό,τι άλλο μπορεί να καλύψει μέρος έστω των σημαντικών απολειών που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά από τις κρίσεις που τους έχουν χτυπήσει. Μια κατάσταση η οποία ωστόσο δεν ευχαριστεί κανέναν, αφού όπως λένε οι ίδιοι οι πολίτες, δεν θέλουν να ζουν με επιδόματα. Συμβολευόμαστε μόνο και μόνο με αυτό. Κοιτάζεις τη φετούλα και λες τώρα πόσο έχει η σφέλα, 19. Έτσι, βάλε εντάξει 200 γραμμάρια, τα ρίστα σπουργίδια. Και το ανέχεσαι. Αυτό που τονίζουν οι πολίτες είναι πως οι επιδοματικές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια και συνεχίζονται ακόμη και σήμερα, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις απώλειες που έχουν υποστεί λόγω των αυξημένων τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Εγώ δεν παίρνω κάποιο. Αυτά είναι τρίχες. Αυτά δεν σώζουν κανέναν. Είπα και επαναλαμβάνω ότι ο λαός θέλει δουλειά. Δεν θέλει ελεημοσύνη. Δηλαδή, αντί να κοιτάξει να βελτιώσει το κράτος, κάνει τι? Βγάζει επιδόματα γιατί? Για τον ελληνικό λαό, τι είναι, ζητιάνος? Μικροί και μεγάλοι, αυτό που ζητούν είναι θέσεις εργασίας και αξιοπρεπείς μισθούς. Το να μένει ένα πενηντάρι στο τέλος του μήνα, τι να το κάνει? Το θέμα είναι να έχουμε μια φυσιολογική ζωή και να περνάμε καλά. Με επιδόματα ή χωρίς? Χωρίς επιδόματα. Να αυξήσει τους μισθούς, καταρχάς. Για να υπάρχει αγορά εργασίας. Αλλά ο λαός με ευχές και με αδράνεια δεν πρόκειται να κερδίσει τίποτα. Ούτε με τα ΠΑΣ, ούτε με τα έρχεσαι. Αυτό που έχει σημασία είναι ο λαός να αφυπνιστεί, να σηκωθεί από τον καναπέ του και να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται. Δεν μπορεί οι άλλοι να έχουν κέρδη δισεκατομμύρια και εσύ να κοιτάζεις να βρεις την προσφορά.